Έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα μετά και το νέο περιστατικό βίας σε σχολείο του Ηρακλείου μεταξύ ανηλίκων. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φέρεται να απειλήθηκε από ένα 17χρονο μαθητή επάλαλου σχολείου Μεσουγιά εντός του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Ηρακλείου, όπου οι μαθητές παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα. Όπως καταγγέλθηκε χθες το πρωί, ο 17χρονος μαθητής έβγαλε τον αναδιπλούμενο σουγιά και με αυτό έσκεσε την τσέπη της φόρμας που φορούσε 17χρονη, η οποία ένιωσε ότι απειλείται. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ δύο παιδιών που διατηρούσαν μια ερωτική σχέση. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με αισθήματα αντεκδίκησης μεταξύ των παιδιών. Έλαβε μια εσφαλμένη τροπή, δεδομένου ότι προσέλαβε ποινικά χαρακτηριστικά. Ήδη έχουν δοθεί εξηγήσεις μεταξύ των μερών. Ο 17χρονος συνελήφθη, όπως και ο 50χρονος πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Ο ίδιος αρνείται ότι υπήρχε μαχαίρι και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, διότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών, κατάγεται από μια εξαιρετική οικογένεια, δεν κατασχέθηκε κάποιο υγικό αντικείμενο. Είχαν χωρίσει πριν 4-5 μήνες. Δεν μπορεί πάνω σε μία όθηση ασυναίσθητα να δημιουργήθηκε αυτό το σκίσιμο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ασκήθηκε κανένας είδους βία σε βάρος του κοριτσιού. Τα περιστατικά βία στα σχολεία προβληματίζουν τους μαθητές αλλά και την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ηρακλείου. Είτε το έκανε για πλάκα είτε όχι, δεν ήταν λόγος αυτός. Ό,τι και να γινόταν, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε απλά να τη βγάλει ένα μαχαίρι. Γενικά δεν χρειάζεται να. Να κυκλοφορούν με σουγιάδες και τέτοια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δούμε κάποια παιδιά να παίξουν ξύλο, δεν θα μας φανεί παράξενο. Είχαν λιποθυμία. Ας πούμε, πέρσι είχε γίνει ένα περιστατικό που είχαν παίξει δύο παιδιά ξύλο. Ναι. Το ένα του γύρισαν τα μάτια, λιποθύμησε και ήρθε σε ένα φόρο και το πήρε. Πιστεύω πως είναι λάθος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα ακριβώς. Να κοπεί η βία. Γενικώς. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τις κατηγορίες της απειλής, εξύβρισης και της παράνομης οπλοφορίας. Ο μαθητής οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν ασκήθηκε βία και ότι δεν υπήρχε μαχαίρι, επιμένοντας ότι παρεξηγήθηκε η στάση του με τη 17χρονη με την οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις. Δεν έγινε χρήση μαχαιριού και αυτός είναι και ο λόγος που τόσο η ασκούσα την γονική της μέρημνα. Κατόπιν συνεννοήσεως και με τους ασκούντες στη γονική μέρημνα του εντολέως μου, θα προβούν και σε συμπληρωματικές καταθέσεις για να διαφωτίσουν πιερέστερα και την αστυνομική έρευνα. Ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.